Όσα χρόνια και αν πέρασαν, οι σχέσεις τους παρέμειναν αλίωτοι. Θα έλεγε κανείς πως αυτή η κολόνια ανάμεσα στους δύο μονομάχους του τελικού κρατάει χρόνια. Για πρώτη φορά, μετά το 2014, οι δυο τους θα βρεθούν και πάλι απέναντι. Ο λόγος για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ που άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς την τελευταία φορά σε τελικό. Αξίζει να σημειωθεί πως πρωτοσυναντήθηκαν για πρώτη φορά στις 12 Ιουνίου του 1955, τότε που κυριαρχούσαν οι ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες. Πράσινοι και ασπρόμαυροι επιστρέφουν στο ΆΚΑ και διασταυρώνουν και πάλι τα ξύφη τους το Σάββατο το βράδυ στον 80ο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Αφότερες, οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες άλλες 4 φορές, με τους πράσινους να μετρούν 3 κατακτήσεις εναντί μόλις μίας του ΠΑΟΚ του μακρινό 1972. Συνολικά το Τριφύλι πανηγύρισε 18 φορές το βαρύτιμο τρόπαιο, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά 5. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ κοντραρίστηκαν για πρώτη φορά σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας την 12η Ιουνίου του 1955. Η αναμέτρηση διεξήχθη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου ο Παναθηναϊκός σε εκείνο του περιβάλλον επικράτησε του ΠΑΟΚ με 2-0, πανηγυρίζοντας το κύπελο. Τα τέρματα για την ομάδα της Αθήνας σημείωσαν Γιώργος Κουρτζίδης στο 24 και Βαγγέλης Πανάκης με κεφαλιά στο 31. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντίπαλες και πάλι σε τελικό στις 5 Ιουλίου του 1972, με το παιχνίδι να φιλοξενείται στο Γιώργος Καραϊσκάκης και τον ΠΑΟΚ να κατακτά το κύπελο, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 2-1. Μόλις στο δεύτερο λεπτό, ο Γιώργος Κούδας με καταπληκτικό σουτ θα ανοίξει το σκορ. Στο 88, το 10 καλό του ΠΑΟΚ με αριστουργηματική εκτέλεση φάουλ σφραγίζει ουσιαστικά την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Το μόνο που κατάφεραν οι πράσινοι ήταν να μειώσουν το σκορ σε 2-1 με τον Παπαδημητρίου στο 89. Και 5 χρόνια αργότερα και πάλι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ωστόσο οι ρόλοι αντιστράφηκαν και το Τριφύλι με κορυφαίο τον Βασίλη Κωνσταντίνου χρειαβεύει με 2-1 επί του Δικέφαλου του Βορρά, πανηγυρίζοντας το κύπελο. Ο Τάκης Παπαδημητρίου είχε ανοίξει το σκορ στο 27ο λεπτό, ισοφάρισε ο Τεζανίδης στο 42ο λεπτό, αλλά μια έξοχη παλιά του Αλβαρέ στο Βακάλι στο 82 έφερε τον γκολ της νίκης και το κύπελο στο Παναθηναϊκό. Για τελευταία φορά οι δύο ομάδες συγκρούστηκαν σε τελικό την περίοδο 2013-14 στο ΆΚΑ. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού ήταν ο Μάρκους Μπέρκ. Ο Σουηδός με 3 προσωπικά τέρματα οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου με 4-1, με το 3ο γκολ για τους πράσινους να σημειώνει ο Νίκος Καρέλης. Το ΠΑΟΚ θα μειώσει το σκορ ο Βούκιτς στο 70, χωρίς ωστόσο οι Θεσσαλονικείς να μπορέσουν να ξαναμπούν στο παιχνίδι της διεκδίκησης του κυπέλου. Thank you.